Επιδαντέλα έβαλα, αρσενικό δεν έχουμε, εντάξει, τι να κάνουμε. Είτε τα στο τσαχαράτο που έρχεται. Εσείς νομίζετε ότι περνάω δύσκολα, έχει πραγματικά αλλάξει η Κυριακή μου. Πρέπει να σας πω ότι ψιλοβαριόμουν για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί ήταν όλα πολύ ήρεμα. Υπάρχουν στιγμές που μου έρχεται να τον μπουφλήσω. Είναι για μένα αυτό το οποίο έδωσε πολύ διαφορετική νότα φέτος στο σόου. Έκανε σε όλους μας καλό, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας τσιγκλάει και μας βάζει από όλους μας το πιο κεφάτο. Και θεωρώ ότι είναι προς όφελος και του σόου. Ο Τάκης δεν είναι άνθρωπος που περνάει το όριο και θεωρώ ότι η σάτιρα δεν μπορεί να περάσει το όριο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καλοπροαίρετος, η διάθεσή του είναι πάντα θετική. Με την ίδια λογική θα λέγατε ότι περνάει και το όριο όταν κάνει και τα shows του. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα όριο. Το σύριαλ πάει κανονικά, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική δουλειά και μόνο το γεγονός ότι έχει τον Πέτρο Φιλιππίδη στο κανάλι νομίζω ότι για μας φτάνει και είναι. Δηλαδή, δεν υπάρχουν σχέδια για την επόμενη χρονιά για σύριαλ. Πέραν από αυτά το καθημερινό του Μπρούσκο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο ακόμα το οποίο είναι ανακοινώσιμο. Αυτά στον κύριο Λάτσο. Ναι, κάνω βελονισμό για τα ορμονικά μου. Δεν πιάνει όμω. Εγώ θα πιάνει ο βελονισμό. Την βελόνα του πλεξίματο. Έχει ωραίο μαλλί κατά. Είναι στη τσίτα η κατέρα. Πιάνει ο βελονισμό. Στέλνει. Όχι, κοίτα. Μπροστά στο σεξ ο βελονισμό δεν μετράει. Την έχει κάνει κατζόχυρο Κινέζο. Λέει. Καλό το σεξ. Δεν παίρνει άλλο. Είναι τόσο ωραία γυναίκα η Καγκάκη. Τόσο ωραία γυναίκα. Απορώ δηλαδή θα πρέπει να είναι. Δηλαδή εγώ α πούμε αν με χώρισε σκορδά. Θα την έπεφτα στην Καγκάκη. Αλήθεια λέει. Να τα. Μ' αρέσει εμένα. Δεν ταιριάζατε. Μισθή, αγόρασα. Θα πλακωνόσασταν.